ΣΥΡΙΖΑ, τι θα πει η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και θα δούμε. Κύριε Οικονόμου, βουλευτά της Νέας Δημοκρατίας. Επικρατείας, μάλιστα. Ναι, και επικρατείας. Για να το θυμάστε καλά. Και επικρατείας. Έχω πάρει θέση τον Ιανουάριο. Αυτό τώρα τι είναι, εύσημο. Ναι, γιατί τον Ιανουάριο πήρα θέση. Συγχωρείτε, είστε στη Δημάρχη. Πήρα θέση τον Ιανουάριο του 2015. Απέναντι στο λαϊκισμό σα. Στάθηκα απέναντι στο λαϊκισμό σα. Μισό λεπτό. Γιατί μου το λέτε για εύσημο, μισό λεπτό. Ναι, 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 στάθηκα απέναντι στο λαϊκισμό. Δεν δίνω ποτέ προσωπική χρειά στην κουβέντα, αλλά εδώ με υποχρεώνετε. Μην το βάζει προσωπικά, γιατί θα μα πει και εσύ από πού έχει περάσει. Με υποχρεώνετε εσεί. Θα μα πει και εσύ από πού έχει περάσει. Από πού έχει περάσει, θα μα πει και εσύ πριν ξεκινήσει για μένα. Δεν αξίζουν οι στιγμέ αυτή την αντιπαράθεση τώρα. Σα παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι δυνατόν. Εσύ μου είπατε, κύριε βουλευτά. Αν μου το πας προσωπικά, θα μου ξεκινήσει από έχεις περάσει. Πολιτικά το πάω. Εγώ το πάω πολιτικά. Πολιτικά λέω. Πολιτικότατο το πάω. Όχι, γιατί μου λέτε βουλευτή. Ναι, όχι, προσωπικά δεν καταλώ. Εγώ είμαι καθαρός και το λέω στον κόσμο τι είμαι. Εντάξει. Και εσύ θα μας πεις όμως από πού έχεις περάσει. Να προχωρήσουμε την κουβέντα παρακάτω. Πάμε ξανά να πιάσουμε το πληθυντικό. Είναι απαράδεκτος ο τρόπος που συμπεριφέρεται. Έχει προσχωρήσει. Μισό λεπτό. Η χώρα κρέμεται από μια κλωστή, θέλω να υπενθυμίσω. Αγαπητοί συνάδελφοι. Παρακαλώ πολύ. Εγώ προσήλθα στην κουβέντα. Θα με αφήσετε να σας πω. Εγώ προσήλθα στην κουβέντα για να μιλήσω σοβαρά. Εγώ σε κοιτάω στα μάτια. Ωραία, να χαμηλώσουν παρακαλώ. Σε κοιτάω στα μάτια εσένα. Ειδικά εσένα. Εσάς. Ειδικά εσένα σε κοιτάω στα μάτια. Θα μου δώσετε το λόγο σας παρακαλώ. Λοιπόν, εντάξει, πω, κύριε Οικονόμου, δεν μας βοηθάτε όμως. Κύριε Οικονόμου, σας βοηθάω παρακαλώ. Λοιπόν, με τον κύριο να επανέλθουμε να μην σκατώ το επίπεδο. Ακούστε λοιπόν, πάμε, ελάτε. Λέω το εξής, επειδή κατά τη γνώμη μου... Για συνέχισε όπως πήγε το ξεκινήσεις. Ακούστε τι σας λέω. Συνέχισε όπως πήγε το ξεκινήσεις. Να δούμε εδώ πέρα πώς θα τελειώσει. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Αυτές τις θρασιδηλίες εγώ δεν θα τις ανοιχτώ ποτέ. Μα είναι δυνατόν. Να ξεκινήσει όπως ξεκινήσει. Τώρα δεν μας βοηθάτε. Δηλαδή δεν βοηθάτε την κουβέντα. Έχει προσχωρήσει ο κύριος αυτός. Έχει προσχωρήσει στην ακραία λογική Σαμαρά, έτσι, μην παίρνοντας υπόψη σε ποια κατάσταση βρίσκεται η χώρα, και αυτό είναι πολιτικότατος χαρακτηρισμός. Έχετε προσχωρήσει λοιπόν σε μια ακραία. Πες μας αυτά που λες πριν πέντε μήνες τώρα ξανά εδώ. Πες μας αυτά που λες πριν πέντε μήνες τώρα ξανά τι εδώ. Τι έλεγα πριν πέντε μήνες. Εσύ, ούρθος συγκεκριμένος. Τι έλεγα πριν πέντε μήνες. Δεν θυμάστε τι έλεγες. Όχι, γιατί εγώ, άμα θέλετε να σας το επαναλάβω. Με χαρά. Αλλά μου λέτε τι έλεγα εγώ. Εγώ προσχώρησα λοιπόν. Εγώ προσχώρησα στον κακό Σαμαρά. Πες μας τι έλεγες πριν πέντε μήνες. Στην ακραία λογική λέω. Πρόσεξε. Του κάκι του Σαμαρά. Ακραία πολιτική λογική. Πολύ ωραία. Έτσι. Του κύριου Σαμαρά. Πες μας τι έλεγες εσύ πριν πέντε μήνες. Κύριε Οικονόμου, τώρα δεν βοηθάτε. Ούτε τον αφήνουμε να απαντήσει. Δεν γίνεται κουβέντα έτσι όμως. Δεν ακούει κανένας. Μα για όνομα του Θεού. Θέλετε να μην μιλήσω, να μην μιλήσω. Αλλιώς θα πάμε στον κύριο Οφωνό να προχωρήσουμε την κουβέντα. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, έχει προσχωρήσει σε μια ακραία λογική. Η αυτή ακραία λογική πρέπει να απομονωθεί σε αυτή τη χώρα. Από όπου και αν προέρχεται. Αυτή είναι η γνώμη μου η προσωπική. Πες μας τι με έλεγες πριν πέντε μήνες. Λοιπόν, τι έλεγα εγώ πριν πέντε μήνες. Τι έλεγα πριν πέντε μήνες. Πείτε μου εσείς τι έλεγα. Πείτε μου τι έλεγα πριν πέντε μήνες. Εγώ έλεγα ότι η Ελλάδα να κάνει ένα βήμα μπροστά από εκεί που ήταν. Αυτό λέω. Και επιμένω ότι δόθηκε μάχη από την κυβέρνηση. Έγινε αυτό το βήμα. Αλλάξαμε τα πράγματα. Κοιτάξτε να δείτε. Αλλάξαν τα πράγματα σε επίπεδο χώρας. Δηλαδή, αλλάξει την ατζέντα η Ελλάδα σε σχέση με τους διαπραγματευτές. Κοιτάξτε, κανείς δεν αμφιβάλλει σε αυτή τη χώρα. Έτσι δεν είναι. Ειδικά ο απλός λαός. Δηλαδή, κύριε Βαρεμένα, θα μας τρελάνετε. Έχουμε βρεθεί σε 50 πάνελ μαζί. Αυτά λέγατε πριν. Κύριε Παπαθανασίου, κάνει ένα βήμα μπροστά η χώρα. Νομίζω ότι είναι στοιχειώδη σεβασμό σου. Λοιπόν, τον οποίο προσωπικά έλεγα αυτά. Δεν ελπίζω ότι θα επιδείξουν οι συνομιλητές μου. Νομίζω ότι πρέπει να επικαλεστώ τη δική σας επιλογή. Ελάτε, κύριε Όθωνα.